περισσότερα από 250 υπογόνιμα ζευγάρια από την Ιταλία, την Τουρκία, την Αυστραλία, ακόμη και από τη Χαβάη, απέκτησαν παιδί με εξωσωματική γονιμοποίηση που έκαναν στην Ελλάδα. Όπως δήλωσαν στην κάμερα του Α, τα ποσοστά επιτυχίας των Ελλήνων γιατρών είναι υψηλότερα από άλλες χώρες, ενώ παράλληλα βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν και τις διακοπές τους. Το νεαρό ζευγάρι εναπόθεσε τις ελπίδες του για ένα παιδί στους Έλληνες επιστήμονες. Είμαι καταενθουσιασμένη γιατί είναι η πρώτη φορά που έχω μείνει έγκυος. Παρόλο που έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες στην Αυστραλία, περίπου 5 χρόνια τώρα προσπαθούμε. Η Ελλάδα έχει προδέψει σε αυτό το επίπεδο και στην Αυστραλία προπάντως την εκτιμούν πάρα πολύ. Δεν χάσαμε την ελπίδα και προσπαθήσαμε να πετύχουμε αυτό το θαύμα που έγινε. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των Ελλήνων επιστημόνων, το ευνοϊκό νομικό καθεστώς αλλά και το μικρότερο κόστος σε σχέση με το εξωτερικό είναι οι τρεις βασικοί λόγοι που έλκουν τον τελευταίο χρόνο εκατοντάδες υπογόνιμα ζευγάρια από άλλες χώρες στην Ελλάδα προκειμένου να κάνουν εξωσωματική γονιμοποίηση. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ένα ζευγάρι από το Σικάγο ήρθε πρόσφατα στη μονάδα μας και έμεινε έγκυος και μόλις πρόσφατα γύρισε πίσω και φορώντας ένα έμβριο. Εδώ είναι ο Σάκος. Τα ζευγάρια, εκτός των άλλων, συνδυάζουν τη θεραπεία τους με διακοπές στην Ελλάδα, γεγονός που βοηθά σημαντικά στην ψυχολογία του. Η Μελίσσα και ο Μάικλ από τα εξωτικά νησιά Μάρσαλ στη Χαβάη ταξίδεψαν για να αποκτήσουν το υπέρτατο αγαθό. We looked at 7 different clinics in 6 different countries and we evaluated the cost along with the knowledge and what they provided. And the Greek doctors have been wonderful so far. They've had a lot of knowledge that we looked for even before we came to the clinic just to make sure that we were going someplace that knew what they were doing.